Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής των Ελλήνων και στην πρωινή ανάγνωση. Σήμερα είναι Τρίτη, 5 Ιουνίου. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 να δούμε τις πολιτικές και κοινοβουλευτικές εξελίξεις και πάμε στην πολιτική ατζέντα της ημέρας. Στην προσπάθεια επίλυσης του ζητήματος της ονομασίας των Σκοπίων και των διαφορών με την Εκκλησία της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, εστίασαν κατά τη συνάντησή τους ο Πρωθυπουργός με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Σημαντικό είναι ότι οι δύο λαοί ασπάζονται την ίδια πίστη, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ ο κ. Βαρθολομαίος υπογράμμισε ότι το Πατριαρχείο εργάζεται στην κατεύθυνση να αρθούν τα σχίσματα. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης είχε επαφές και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, με τον οποίο συζήτησαν μεταξύ άλλων και για τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς που κρατούνται στην Αδριανούπολη. Σφοδρή ήταν η αντίδραση της Άγκυρας μετά την αναμενόμενη απελευθέρωση των 8 Τούρκων στρατιωτικών που είχαν καταφύγει στη χώρα μας. Η Ελλάδα προστατεύει και υποστηρίζει πραξικοπηματίες, τρομοκράτες, γκυλενιστές. Θεωρήσαμε ότι ο λόγος του Αλέξη Τσίπρα είναι λόγος ανδρός, είπε χαρακτηριστικά στις ακραίες και προκλητικές δηλώσεις του. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της χώρας δήλωσε ακόμη ότι είναι καθήκον της Τουρκίας να φροντίσει να επιστρέψουν στη χώρα οι κατηγορούμενοι για συμμετοχή στο πραξικόπημα στρατιωτική. Εντός του Ιουνίου ολοκληρώνονται και τα τελευταία προαπαιτούμενα για το κλείσιμο της τέταρτης αξιολόγησης του τελευταίου προγράμματος προσαρμογής για τη χώρα με ορίζοντα το επερχόμενο Eurogroup, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στα εγγένεια των Ποσειδονίων, επισημένοντας ότι μέχρι τότε θα έχουν καταλήξει και οι εντατικές διεργασίες γύρω από την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους που βρίσκονται σε εξέλιξη όλο αυτό το διάστημα. Σύσκεψη με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που μετέχουν στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής για το νομοσχέδιο που κατέθεσε ο Υπουργός Παιδείας είχε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Νέα Δημοκρατία κάνει λόγο για νομοσχέδιο που επιβάλλει σειρά αναχρονιστικών αλλαγών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τονίζοντας πως κοινό συμπέρασμα ήταν ότι το εν λόγω νομοσχέδιο επιχειρεί να έχει τον πλήρη έλεγχο της εκπαιδευτικής διοίκησης μέσω της κομματικοποίησης, ενώ ενισχύεται εντελώς και αδικαιολόγητα ο συγκεντρωτισμός του κράτους. Ισχυρή την πολιτική κόντρα έχει δημιουργηθεί μεταξύ κυβέρνηση και Νέας Δημοκρατίας μετά τον μπαράζ βίων περιστατικών που σημειώθηκαν αυτές τις μέρες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τα γεγονότα πυροδότησαν και αντιπαράθεση ανάμεσα στον κύριο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση. Τη σκητάλη πήρε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με ανακοίνωση λέγοντας πως ο κύριος Μητσοτάκης καλλιεργεί και εμπορεύεται μικροπολιτικά τον δρόμο. Έντονη ήταν η αντίδραση και η κριτική του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας που, όπως είπε, η δολοφονική επίθεση που δέχθηκαν άνδρες στο ΜΑΤ Θεσσαλονίκη είναι η σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι. Έτσι διαμορφώνεται η πολιτική επικαιρότητα. Πάμε να δούμε όμως την κοινοβουλευτική με την ατζέντα που έχουμε ετοιμάσει και τις κάρτες μας. Στις 10 το πρωί ξεκινάει στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος που αφορά την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και άλλες διατάξεις. Και στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων θα συνεδριάσουν τα μέλη της ώστε να συνεχίσουν την επεξεργασία του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας που αφορά τις δομές, αναδιοργάνωση δομών, υποστήριξη της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. Δεύτερη συνεδρίαση με ακρόαση εξοκοινοβουλευτικών φορέων. Πάμε τώρα να δούμε τι έγινε όμως στις επαφές που είχε ο Πρόεδρος της Βουλής στην Πορτογαλία, όπου βρέθηκε για δύο μέρες, χθες και σήμερα. Η συνεργασία για μια δημοκρατική κοινωνική Ευρώπη και η ειρήνη στις συνομιλίες του Πρόεδρου της Βουλής βρέθηκαν με την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της Πορτογαλίας. Η συνάδελφος Αδαμαντία βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας πει τώρα όλο το ρεπορτάζ και σε πολύ λίγο όλο το ρεπορτάζ, αλλά να δούμε πρώτα το ρεπορτάζ, το βίντεο που έχουμε ετοιμάσει από την επίσκεψη του κύριου Βούτση στην Πορτογαλία. Με μια πολύ θερμή υποδοχή, καλωσόρισε στη Λισαβόνα τον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Νίκο Βούτση, ο Πορτογάλος ομολογός του, Εντουάρντο Φέρο Ροντρίγκες. Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης του Προέδρου στην Πορτογαλία, ύστερα από πρόσκληση του κυρίου Ροντρίγκες. Στη συνάντηση επιβεβαιώθηκαν οι πολύ καλές σχέσεις των δύο κοινοβουλίων, ενώ αμέσως μετά ο κύριος Βούτσης, συνοδευόμενος από τον Πορτογάλο ομολογό του, ξεναγήθηκε στους χώρους του Πορτογαλικού Κοινοβουλίου. Λίγο αργότερα ο Πρόεδρος της Βουλής συναντήθηκε με τον Υφυπουργό Κοινοβουλευτικών Υποθέσεων, Πέντρο Νούνο Σάντος, ενώ αμέσως μετά ο κύριος Βούτσης κατευθύνθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών της Πορτογαλίας, όπου συναντήθηκε με τον Πορτογάλο ΥΠΕΞ, Αουγκούστο Σάντος Σίλβα. Το ταξίδι του Προέδρου της Βουλής στην Πορτογαλία ολοκληρώθηκε με τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, Μαρτσέλο Ρεμπέλο Ντε Σόουζα, στο Προεδρικό Μέγαρο. Την αισιοδοξία του για την έξοδο της χώρας μας από τα μνημόνια τον Αύγουστο του 2018 εξέφρασε ο Πρόεδρος της Βουλής σε συνέντευξή του σε πορτογαλική εφημερίδα.
Η αισιοδοξία μας εδράζεται σε δύο παράγοντες. Αφενός, στα οικονομικά μεγέθη, την αίσθηση στην πραγματική οικονομία, στις πετυχημένες εξόδους μέχρι τώρα στις αγορές και στις επιτυχείς τελευταίες πλέον αξιολογήσεις του προγράμματος. Επειδή ωστόσο οι παραπάνω θετικές ενδείξεις και προβλέψεις δεν θα αρκούσαν από μόνες τους, θεωρώ σημαντικό ότι όλοι πλέον στο εσωτερικό της χώρας αλλά και όλοι οι διεθνείς οργανισμοί και παράγοντες προεξοφλούν απολύτως ότι για τη χώρα κλείνει το πρόγραμμα στα τέλη Αυγούστου του 2018. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Βουλής, σε ερώτηση που του έγινε για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξέφρασε την απεσιοδοξία του. Δεν είμαι αισιόδοξος για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως μετά τα αποτελέσματα του εκλογικού κύκλου σε μεγάλες χώρες μέσα στο 2017 και την ανασύνταξη των δυνάμεων της ξενοφοβικής ακροδεξιάς, τη συγκρότηση και την πολιτική των χωρών του Βίζεγκραντ, την ατολμία και την επιλεκτικότητα στο να αντιμετωπιστούν τα αδιέξοδα της κρίσης σε κέριους τομείς. Αδιέξοδα που καταγράφηκαν σε θέματα όπως το προσφυγικό μεταναστευτικό, ο εκδημοκρατισμός της Ένωσης, η αύξηση του προϋπολογισμού της, η νέα αρχιτεκτονική που επιτυγχάνει κοινωνικές συγκλήσεις και προοδευτική πολιτική διεύθυνση και ένα διακριτό και σημαίνοντα ρόλο της Ένωσης στα διεθνή πράγματα στην παρούσα φάση της παγκοσμιοποίησης. Πάμε στη συνάδελφο Αδαμαντία Καριοφίλου που βρίσκεται στη τηλεφωνική μας γραμμή και παρακολούθησε από κοντά την αποστολή του Προέδρου της Βουλής στην Πορτογαλία. Καλημέρα, Αδαμαντία. Καλημέρα, Κέλλη. Καλημέρα και στους τηλεθεατές μας. Ήταν πράγματι μια σημαντική, αν και πολύ σύντομη, μονοήμερη επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Ελληνικής Βουλής στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας, στη Λισαβόνα, με πλούσιο όμως ατζέντα και πολύ σημαντικές συναντήσεις, όπως είπατε και εσείς. Ναι. Είναι γνωστό ότι οι δύο χώρες έχουν πολλά κοινά στοιχεία. Σε αυτά τα κοινά στοιχεία εδράζεται και η σημασία αυτής της επίσκεψης. Είναι και οι δύο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανοίγουν φυσικά στη ζώνη του ευρώ, είναι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, έχουμε περίπου τον ίδιο πληθυσμό, είμαστε ναυτικές και τουριστικές χώρες που η οικονομία μας στηρίζεται κυρίως στις υπηρεσίες, αλλά και στον πρωτογενή τομέα. Είμαστε εξωστρεφείς λαοί και οι δύο και αγαπάμε το ποδόσφαιρο, γνωστό. Σωστά. Οι σημαντικότερες ομοιότητες όμως βρίσκονται στις οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων χρόνων στις δύο χώρες, στα σκληρά προγράμματα λιτότητας που μας επιβλήθηκαν από το 2000 και μετά και στο ότι σήμερα, πριν από ένα χρόνο και τώρα η Ελλάδα, αφήνουμε πίσω μας την κρίση, έχοντας στο τιμόνι και οι δύο χώρες κυβερνήσεις που βρίσκονται στα αριστερά του πολιτικού φάσματος και κάνοντας θετικά βήματα προς την ανάπτυξη, τη μείωση της ανεργίας, την ανακούφιση των ασθενέστερων. Μάλιστα. Αδαμαντία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες που μας είπες από το επίσημο επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής στην Πορτογαλία. Πάμε στη συζήτησή μας τώρα εδώ στον καλεσμένο μας στην πρωινή ανάγνωση, τον κύριο Γιάννη Στέφο, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Ιαννίνων. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κύριε Κοντογιώργη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εμείς θέλω να πάμε να δούμε μαζί τι έγινε χθες στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, όπου έχει ξεκινήσει η επεξεργασία του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας που έφερε ο κύριος Γαβρόγλου, που αφορά την αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Έχει έρθει με τη διαδικασία του επίγοντος. Έχουμε πολλές αντιδράσεις, θα τα συζητήσουμε. Πάμε να δούμε τι έγινε στην πρώτη ανάγνωση και να επανέλθουμε στη συζήτηση. Με τις προτινόμενες αλλαγές στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα συνδεθεί το σχολείο με τη νέα κοινωνική πραγματικότητα, με την ενοποίηση των υποστηρικτικών δομών, τόνισε ο Υπουργός Παιδείας. Ο κύριος Κώστας Γαβρόγλου στάθηκε ιδιαίτερα στην κατάργηση του Προεδρικού Διατάγματος για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Καταργούμε το Προεδρικό Διάταγμα 152, που αν θέλετε ήταν ένα μελανό σημείο στη δημοκρατική πορεία της χώρας μετά το 1975. Ήταν ένα άλοθη για απολύσεις. Αξιολόγηση η οποία ταυτίζεται με διαδικασίες απόλυσης είναι κάτι υπονομευτικό της δημοκρατίας. Στον περιορισμό των δύο θητιών για τους περιφερειακούς διευθυντές αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Παιδείας Δημήτρης Μπαξεβανάκης. Για πρώτη φορά λοιπόν στη δημόσια εκπαίδευση και οι περιφερειακοί διευθυντές θα επιλέγονται με αξιοκρατικές διαδικασίες όπως όλα τα υπόλοιπα στελέχη της εκπαίδευσης. Προσπάθεια κομματικού ελέγχου της εκπαίδευσης χαρακτήρισε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας τις διατάξεις για τους σχολικούς συμβούλους και τόνισε ότι το κόμμα του θα επαναφέρει την αξιολόγηση. Εμείς λοιπόν δεσμευόμαστε ότι θα επαναφέρουμε την αξιολόγηση επώνυμη και τεκμηριωμένη, χωρίς τιμωρητικό χαρακτήρα, με κριτήρια δίκαια και αδιάβλητα, ως εργαλείο δουλειάς πρωτίστως για τους ιδίους τους εκπαιδευτικούς. Γιατί σε πλήρη αντίθεση με την φιλοσοφία
τη δικιά σας, τη σημερινής κυβέρνησης, πιστεύουμε ότι η διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαίδευση είναι η προϋπόθεση ώστε να λειτουργήσει πραγματικά ως το αποτελεσματικότερο εργαλείο που διαθέτει μια κοινωνία για την κοινωνική κινητικότητα. Ο εισηγητής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης κάλεσε τον Υπουργό να αποσύρει τα άρθρα τα οποία δεν έχουν συζητηθεί στη δημόσια διαβούλευση. Το προτινόμενο πλαίσιο επιλογής όλων των στελεχών είναι άδικο και αντιεπιστημονικό, θα έλεγα, καθώς και αξιοκρατικό με πολλές αντισταγματικές διατάξεις που στοχεύει στην κομματική άλωση της διοίκησης της εκπαίδευσης. Ο εισηγητής των ΑΝΕΛ, Κωνσταντίνος Κατσίκης, δήλωσε ότι υπερψηφίζει το νομοσχέδιο και διατύπωσε επιφυλάξεις σε ορισμένες θεματικές, οι οποίες, όπως είπε, χρειάζονται μεγαλύτερη ανάλυση και γι' αυτές θα αναμείνει τις απόψεις των φορέων. Ο εισηγητής της Χρυσής Αυγής, Αντώνης Γρέγος, μίλησε για ομή και κατάφορη παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ στο έργο των εκπαιδευτικών και χαρακτήρισε μνημονιακή δέσμευση της διατάξης του νομοσχεδίου. Ο Ιωάννης Δελής από το ΚΚΕ χαρακτήρισε χωρίς αντίκρισμα την κατάργηση του Προεδρικού Διατάγματος για την αξιολόγηση και εξέφρασε διαφωνία του κόμματός του με την ενοποίηση των υποστηρικτικών δομών που έχουν, όπως είπε, διαφορετικό αντικείμενο. Ο Γεώργιος Μαυροτάς από το Ποτάμι διαφώνησε με τον περιορισμό των δύο θητιών για τους συντονιστές εκπαιδευτικού έργου και χαρακτήρισε ρεβασιστικό πογκρόμ εναντίον των υπαρχόντων σχολικών συμβούλων τις διαδικασίες που προβλέπει το νομοσχέδιο. Ο Αναστάσιος Μεγαλομίστακας από την Ένωση Κεντρών ζήτησε να συσταθεί η Εθνική Επιτροπή που θα εκπονήσει πρόταση για το θέμα των μεταγραφών και τόνισε πως νομοσχέδια που αφορούν την εκπαίδευση θα έπρεπε να έχουν υπερκομματική συνένεση, κάτι το οποίο, όπως είπε, δεν συνέβη. Λοιπόν, πάμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Γιάννη Στέφο, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία, κύριε Στέφο, ζητάει άμεσα την απόσυρση αυτού του νομοσχεδίου που έφερε ο κύριος Γαβρόγλου. Είναι ομαδικά τα πειρά που έρχονται από την αντιπολίτευση και το κίνημα αλλαγής έχει ενστάσεις και το ποτάμι. Απ' την άλλη, ο κύριος Γαβρόγλου υποστήριξε πως πρέπει να ψηφιστεί πολύ γρήγορα, γι' αυτό έρχεται και με τη μορφή του επίγοντος, γιατί είναι μέσα στα προαπαιτούμενα της τέταρτης αξιολόγησης. Πού διαφωνείτε τώρα, πείτε μας, με την αντιπολίτευση? Ποια είναι τα σημεία, δηλαδή, τα σημαντικά που υπάρχει διαφωνία και θα τα βρούμε και να τα δούμε και ένα-ένα μαζί? Θα σας πω. Πρώτα απ' όλα, δύο πράγματα. Το νομοσχέδιο αυτό ήταν. Έχει βγει στη διαβούλευση εδώ και 8 μήνες περίπου. Είχε διαρρεύσει και ήταν και κρεμασμένο αρκετό καιρό. Έχουν γίνει παρατηρήσεις. Πολλές από τις παρατηρήσεις έχουν ληφθεί υπόψη και κατατέθηκε χθες με τη μορφή του επίγοντος, που σημαίνει ότι συζητήθηκε χθες για περίπου 6 ώρες. Θα συζητηθεί για άλλες τόσες σήμερα με τους φορείς. Αύριο, Τετάρτη, θα είναι η τελευταία ανάγνωση και πιθανότατα θα ψηφιστεί την Τρίτη. Mm-hmm. Τώρα. Τι ακριβώς είναι αυτό το νομοσχέδιο το οποίο ξεσήκωσε τόσο μεγάλη θύελλα? Ποιες είναι οι θεματικές ενότητες τις οποίες έρχεται να αλλάξει στην εκπαίδευση, την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια? Γιατί, ναι, κατά βάση αυτές τις δύο βαθμίδες της εκπαίδευσης ακουμπάει. Η αξιολόγηση. Είπε ο κ. Γαβρόλου, πολύ σωστά είπε, ότι εμείς, η κυβέρνηση αυτή, η αντίληψή μας για τον εκπαιδευτικό, τον δημόσιο υπάλληλο, τον κρατικό λειτουργό είναι αυτή, ότι δεν θέλουμε να λειτουργούμε στη βάση απόλυσης. Καταργήσαμε λοιπόν το προεδρικό διάταγμα του 13, το 152, το οποίο προέβλεπε απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων και εκπαιδευτικών. Κακώς χθες στη Βουλή ισχυρίστηκε η Νέα Δημοκρατία ότι δεν προέβλεπε απολύσεις εκπαιδευτικών, προέβλεπε και απολύσεις εκπαιδευτικών και επίσης ένα ποσοστό 15% μισθολογική καθήλωση με βάση την αξιολόγηση που θα είχε γίνει. Ναι. Σε μια χώρα που δεν είχε λάβει ποτέ μέρημνα για την επιμόρφωση του εκπαιδευτικού. Το αφήνω όμως αυτό στην άκρη, δεν είναι της παρούσης στιγμής. Πιθανώς στη συζήτηση μας να το βάλουμε. Να το βάλουμε, λοιπόν, γιατί εμείς, έχει σημασία και επιμόρφωση. Προφανώς έχει σημασία, διότι δεν μπορείς τον εκπαιδευτικό του δημόσιου σχολείου, αν πιστεύουμε όλοι το ίδιο στο δημόσιο σχολείο, γιατί εμείς πιστεύουμε ότι το δημόσιο σχολείο είναι ο πυλώνας της εκπαίδευσης. Σε μια καθημαγμένη χώρα δεν μπορεί ο Έλληνας να πληρώνει και για το σχολείο. Πληρώνει. Έμεσα πληρώνει. Να είμαστε ειλικρινείς. Ναι. Αλλά δεν μπορεί να πληρώνει τα ποσά που πληρώνουν κάποιοι σε ιδιωτικά σχολεία που τα έχουν και καλά κάνουν και είναι σχολεία τα οποία εμείς είμαστε υπερήφανοι για την προσφορά τους. Λοιπόν, επανέρχομαι σε αυτό το οποίο είπαμε. Καταργείται λοιπόν αυτό το προεδρικό διάταγμα, το οποίο ήταν και απέτηση του κλάδου των εκπαιδευτικών, σύσσωμου του κλάδου, όλων των παρατάξεων και της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, mm-hmm, κυρίως διότι ήταν άκρως προσβλητικό για την επιστημονική και επαγγελματική οντότητα του εκπαιδευτικού. Ωραία, εκπαιδευτικός όμως, ως εδώ διαφωνούμε. Ναι. Οι ακροατές σας και η εκπαιδευτική κοινότητα θα κρίνει τελικά ποιος έχει δίκιο. Εμείς που το καταργούμε, διότι σεβόμαστε την παρουσία του και ναι, λέμε στην αξιολόγηση, ναι στην αξιολόγηση, όχι στην απόλυση. Ναι. Ή οι άλλοι οι οποίοι το είχαν ψηφίσει το 2013.
Λέτε ναι στην αξιολόγηση, όχι στην απόλυση. Πώς θα γίνεται όμως η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών μονάδων? Κοιτάξτε, αυτό είναι μια διαδικασία η οποία πραγματικά. Καταρχήν είναι αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας. Πάντα γινόταν. Είναι αντικειμενική όμως, δηλαδή πραγματικά. Ακούστε, αυτοαξιολόγηση. Μπορώ εγώ να αυτοαξιολογήσω τον εαυτό μου, αν πούμε όχι, παράδειγμα. Εσείς δεν μπορείτε, αλλά μαζί με τους συνεργάτες σας εδώ, τους συναδέλφους σας εδώ, ναι. Προφανώς καθόστε κάθε μέρα και λέω ότι ξέρετε, αυτή η λήψη δεν έγινε καλά, αυτό το ρεπορτάζ δεν παίχτηκε καλά. Με συγχωρείτε, τι μπορούμε να κάνουμε για να το βελτιώσουμε. Αυτό γίνεται και στο σχολείο. Ναι, αλλά ακούστε, υπάρχει. Για να μιλήσουμε για την αξιολόγηση, για να μπορούμε να έχουμε μια σταθερή βάση συζήτησης, θα πρέπει να τη συνδέσουμε και με τις εμπορευτικές διαδικασίες που σας είπα, αλλά κυρίως και με τις δυνατότητες που έχει κάθε σχολική μονάδα. Δεν έχει τις ίδιες δυνατότητες το σχολείο το οποίο είναι στον Κεραμικό, για να βάλω να μιλήσουμε όσο Αθηνών, με τις ίδιες δυνατότητες του Δημοσίου Σχολείου του Ψυχικού. Διότι δεν είναι το ίδιο το background, η αφετηρία των μαθητών. Όλα αυτά δεν θα πρέπει σε μια διαδικασία να τα αξιολογήσουμε, ή θα αξιολογήσουμε οριζόντια τους πάντες, όλα τα σχολεία, για να έχουμε τα αποτελέσματα? Άρα, ποια αποτελέσματα? Το 15% που προέβλεπε το προεδρικό διάδρομο του 2013, το 152. Ναι. Ότι δηλαδή κάποιοι έτσι κι αλλιώς εκπαιδευτικοί θα μείνουν στάσιμοι. Ένα λεπτό, επειδή είστε εκπαιδευτικός και ξέρετε πάρα πολύ καλά το χώρο, το να γίνει αυτή η αξιολόγηση του σχολείου, να πω εγώ, δηλαδή όλο το σχολείο, ένα σχολείο πατέρα ψυχικό, ένα σχολείο στον Κεραμικό, να γίνει αυτοαξιολόγηση μέσα σε αυτό. Το δυναμικό, μονάδα. Τη μονάδα, ναι. Μέσα στη μονάδα θα υπάρχουν και εκπαιδευτικοί, σίγουρα θα συμφωνήσουμε σε αυτό, που δεν έχουν πάει τόσο καλά, έτσι, στη σχολική χρονιά. Δεν έχουν πάει ίσως για πολλά χρόνια καλά. Δεν είναι στο επίπεδο που θα έπρεπε για το σχολείο. Δηλαδή σίγουρα θα υπάρχουν και αδυναμίες μέσα σε ένα σχολικό συγκρότημα. Από την αυτοαξιολόγηση αυτό δεν θα καλυφθεί όμως? Και θα όχι, περάσει κοιτάξτε, ότι ακούστε, θετικά αξιολογήθηκε και αυτός ο άνθρωπος. Θα σας πω, ναι. σε ένα οργανισμό και δι' εκπαιδευτικό, το οποίο, ο οποίος απασχολεί περισσότερο από 140.000 εκπαιδευτικούς, είναι προφανέστατο ότι κάποιοι από αυτούς δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά του εκπαιδευτικού. Ναι. Λοιπόν, εδώ έχεις δύο επιλογές. Η μία είναι να πεις στο απολείο. Προσέξτε. Οι λόγοι όμως που μπορεί να μην την κάνουν τη δουλειά τους έτσι είναι πάρα πολλοί. Και λόγοι υγείας ενδεχομένως, έτσι, κυρίως, κατά βάση. Υγείας, ηλικίας, έλλειψης, εξέλιξης, εκπαίδευσης. Εγώ ψήφισα να πάει εκπαιδευτικός όσοι είχαν απομείνει σε όρια ηλικίας μεγάλα. Γιατί οι προηγούμενες κυβερνήσεις πήγαν στα 67. Όλα αυτά είναι ζητήματα που η ελληνική πολιτεία θα πρέπει να τα συζητήσει, εμείς τα κόμματα. Όλοι να τα συζητήσουμε και να δούμε πώς αυτόν τον οργανισμό, ο οποίος κρατάει στα χέρια το μέλλον της χώρας και τα παιδιά μας, θα μπορέσουμε να το κάνουμε καλύτερο. Αλλά αυτό, τι είχε συζητήσει στο προεδρικό διάδειγμα? Απολύεστε, δεν κάνετε. Μένουμε σε ένα, το οποίο δεν είναι μόνο αυτό. Έχει σημασία, λέμε συνέχεια για την αξιολόγηση, ενώ έχει πάρα πολλά μέσα θέματα που θέλω να προλάβουμε να τα συζητήσουμε, κύριε Στεφού. Και λέει η αντιπολίτευση πως έχει πάρα πολλές αντισυνταγματικές διατάξεις που διαλύει τους θεσμούς του σχολείου. Στα συμβούλια επιλογής νέων στελεχών θα μπουν μετακλητοί, λέει η αντιπολίτευση, και στοχοποιούνται οι σχολικοί σύμβουλοι. Λοιπόν, θα σας πω, αυτό αφορά το τρίτο σχέδιο. Ναι. Θα πήγαινα εκεί και αλλιώς, που αφορά την επιλογή στελεχών και γύρονται ζητήματα. Και εγώ θα καταθέσω απόψεις μου επ' αυτού και σήμερα και αύριο. Μπορεί να υπάρξουν σημαντικές βελτιώσεις. Ακούστε να σας πω κάτι. Υπάρχουν δύο σχολές οι οποίες υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να υπάρχουν μόνιμα στελέχη στην εκπαίδευση. Δηλαδή, γίνεται κάποιος διευθυντής σχολείου, γίνεται σχολικός σύμβουλος, δεν ξαναγυρνάει συντάξεις ποτέ. Ναι. Διαφωνώ εγώ με αυτή την άποψη. Υπάρχει και άλλη μια σχολή η οποία λέει, και είναι η σχολή της Νέας Δημοκρατίας, η οποία θα τη δούμε στο μέλλον να έρχεται, ότι δεν χρειάζεται στη διοίκηση να είναι απαραίτητα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Αλλά τι να είναι? Μπορεί να είναι ένας οικονομολόγος και να είναι διευθύνσης σε ένα σχολείο μεγάλο, να είναι ένας μάνατζερ. Μια άλλη ειδικότητα, λοιπόν, κάποιος που ξέρει καλά να μανατζάρει, δηλαδή. Ακριβώς, μια σχολική, ναι, μονάδα. Και υπάρχει και μια άποψη η οποία λέει ότι δεν μπορεί παρά η εκπαιδευτική κοινότητα σε ένα δημόσιο σχολείο να είναι ενιαία και αδιαίρετη, να είναι από το σώμα των εκπαιδευτικών. Γιατί κατηγορούμεθα και εγκαλούμεθα από τη Νέα Δημοκρατία, και πραγματικά σήμερα θα γίνει μεγάλη συζήτηση, ναι, διότι ο τρόπος που μοριοδοτούνται πλέον τα στελέχη, τα παλαιότερα στελέχη, αλλάζει. Κοιτάξτε, εδώ έχουμε ένα ζήτημα. Πιστεύω προσωπικά ότι ένα στελέχος το οποίο είναι ικανό και έχει κάνει καλά τη δουλειά του, δεν το απομακρύνεις, αλλά δεν υπάρχει μηχανισμός απομάκρυνση του έτσι όπως ισχυρίζεται η Νέα Δημοκρατία. Λέει ψέματα. Ίσα-ίσα που οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης, που είναι στην πυραμίδα υψηλά στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, με το νομοσχέδιο το οποίο φέρνουμε, θα είναι με τη διαδικασία ΣΕΠ. Αυτό το οποίο γινόταν από την θέσπιση αυτής της επιλογής, δηλαδή το 2000, αν δεν απατώμε, όριζε ο Υπουργός την κυρία Κοντογιώργη, τον κύριο Στέφο, όποιον ήθελε. Ορισμός γινόταν. Ό,τι έγινε και με τις δικές μας κυβερνήσεις.
Πού ακριβώς είναι το κομματικό κράτος του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή? Καταργείται αυτό. Επιλέγονται από τον ΑΣΕΠ. Τώρα, στα πιο χαμηλά στάδια της διοίκησης, διευθυντές εκπαίδευσης, για παράδειγμα, ναι, θα επιλέγονται από τα υπηρεσιακά συμβούλια, όπως γίνεται και τώρα. Δηλαδή, το υπηρεσιακό συμβούλιο, το οποίο έχει νομική υπόσταση, δεν είναι ικανό να κάνει επιλογή. Γιατί ακριβώς είναι αντισταγματικό? Μέχρι τώρα πώς γίνεται? Πώς γίνεται μέχρι τώρα? Θέλω λίγο να μου πείτε για την. Λέει η Νέα Δημοκρατία, με ανακοίνωση που έβγαλε, ότι θεσπίζεται κόφτης για τους έχοντες διατελέσει ήδη δύο θητείες σε θέση διοίκησης. Ακριβώς. Εδώ υπάρχει ένα. Τι γίνεται με αυτό? Όχι για τους διευθυντές σχολείων. Όχι. Για τους διευθυντές σχολείων ορίζεται ότι όταν έχεις δύο χρόνια σε ένα σχολείο, θα πρέπει να ζητήσεις να πας σε άλλο σχολείο. Έχω κάνει διευθυντή σχολείο. Δεν πήρα ποτέ επί Νέα Δημοκρατία στο σχολείο το οποίο ζητούσα, αν και είχα τα περισσότερα μόρια. Δεν μου κακοφάνηκε καθόλου. Εγώ τα παιδιά τα ξεχωρίζω και δεν διαλέγω κτίρια. Ένας άνθρωπος ο οποίος επιλέγει να πάει να ασκήσει τη διοίκηση, δεν τον ενδιαφέρει σε ποιο σχολείο θα πάει. Άρα... Και τι λέει τώρα, ναι, το νομοσχέδιο αυτό? Δύο χρόνια, κύριε Στέφο, θα είστε διευθυντής στο 15ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών. Ωραία. Δύο θητείες. Με συγχωρείτε, δύο θητείες. Τι τρίτη θητεία θα πάτε σε άλλο σχολείο? Φανταστείτε κάποιο να έχει δημιουργήσει προβλήματα με γονείς, με συναδέλφους του, με την κοινωνία την τοπική, γιατί η εμπλοκή του σχολείου στην τοπική. Αυτό όμως είναι σχετικό, είναι και καλό. Κάποιος που έχει δημιουργήσει προβλήματα, ενδεχομένως να πρέπει να φύγει. Κάποιος που είναι πάρα πολύ καλός όμως. Ακούστε, αυτός ο οποίος και τον είναι πάρα θέλουν πολύ και καλός. Οι γονείς και οι μαθητές και οι δάσκαλοι. Ακούστε, δεν είναι, πρέπει να μείνει και να συνεχίσει το έργο του. Διαφωνώ, ειλικρινά σας λέω. Οι θητείες μου ήταν σε διαφορετικά σχολεία. Ένας άνθρωπος που είναι επαγγελματίας της εκπαίδευσης δεν το κοιτάει αυτό. Δεν πάβει να του δίνει το δικαίωμα να είναι διευθυντή σε σχολείο. Αυτό το οποίο υπάρχει αγκάθι εδώ και ενδεχομένως πρέπει να συζητηθεί, και προσωπική μου άποψη καταθέτω, mm-hmm, πρέπει να το δει άμεσα ο Υπουργός, διότι πρόκειται να ψηφιστεί αυτό τη Δευτέρα, αφορά τους διευθυντές εκπαίδευσης. Ο οποίος πραγματικά μετά από δύο θητείες δεν μπορούν να ξανά είναι διευθυντές. Εκεί πιθανότατα να υπάρξει πρόβλημα. Η γνώμη μου είναι ότι στην επαγγελματική εξέλιξη, το έχω διατυπώσει άπειρες φορές στη Βουλή. Άπειρες, πραγματικά άπειρες. Θα το διατυπώσω και αύριο και σήμερα. Οι διευθυντές εκπαίδευσης, για παράδειγμα, μετά από δύο θητείες δεν θα μπορούν να είναι ξανά διευθυντές. Η επαγγελματική εξέλιξη, γιατί εδώ μιλάμε για επαγγελματική εξέλιξη, μπορεί να διαφωνούμε μεταξύ μας πολύ, αλλά έτσι ακριβώς είναι. Mm-hmm. Όπως ένας δημόσιος υπάλληλος ή μια υπηρεσία γραφειοκρατική έχει δικαίωμα να εξελίσσεται επαγγελματικά, έτσι όπως το ορίζουμε ή θα πρέπει να το συνομολογίζουμε, το ίδιο θα πρέπει να συμβαίνει και με τους εκπαιδευτικούς. Εδώ είναι ένα ζήτημα το οποίο το συζητάμε και θα το δούμε. Τώρα με τους σχολικούς συμβούλους που εγείρει ζητήματα η Νέα Δημοκρατία, μα έχει καταργηθεί ο θεσμός. Μιλάμε για άλλο θεσμό. Μιλάμε για τελείως διαφορετικό θεσμό. Τι θα έρθει εδώ, να αντικαταστήσει τώρα τους σχολικούς συμβούλους? Ο θεσμός του συμβούλου, του σχολικού συμβούλου, τον οποίο τον έζησα εγώ προσωπικά όντας ακόμα μαθητής, mm-hmm, το 1900, μάλλον τέλειωνε, το 1982. Αντικατέστησε έναν άθλιο θεσμό του επιθεωρητή. Κυριολεκτικά άθλιο, που κάποια στιγμή θα πρέπει να γραφτούν τόμοι βιβλία για τη δράση αυτών των ανθρώπων. Ναι. Την άθλια δράση των ανθρώπων πριν το 81. Τον αντικατέστησε, ήταν ένας πρωτοπόρος θεσμός για την εποχή, πολύ σημαντικός, ο οποίος στήριξε την εκπαιδευτική κοινότητα και την εκπαιδευτική οικογένεια. Ωστόσο όμως, με το πέρασμα του χρόνου και πέρασαν από τότε μέχρι τώρα 35 χρόνια, ξέρετε, υπάρχει ένας, σε εισαγωγικά το βάζω, με ζεστή καρδιά, εκφυλισμός αυτού του θεσμού. Υπ' αυτή την έννοια αναμορφώνονται όλο αυτό το πλαίσιο, δημιουργούνται νέες δομές σε ό,τι αφορά την παιδαγωγική και τη διδακτική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου, και εκεί μοριοδοτούνται κάποια πράγματα. Δεν γιατί το απαγορεύει, δεν το απαγορεύει του σχολικού συμβούλου να συμμετάσχει ξανά. Το απαγορεύει εισαγωγικά με ποιο τρόπο? Βάζοντας κάποια μόρια. Δηλαδή, λέμε για παράδειγμα, δεν μπορεί να συμμετέχει στη νέα αυτή δομή κάποιος ο οποίος δεν έχει 10 διδακτικά χρόνια στην τάξη. Και εδώ γύρονται ερωτήματα και γίνονται και συζητήσεις. Λέω σχολικός σύμβουλος. Εγώ που είμαι σχολικός σύμβουλος τα τελευταία 25 χρόνια, γιατί θεωρείς ότι δεν είμαι στην τάξη? Εύλογο είναι αυτό το ερώτημα, αλλά υπάρχουν και αντίθετες απόψεις. Υπάρχει και η άποψη από τη Νέα Δημοκρατία και την αντιπολίτευση πως εδώ πάμε να κομματικοποιήσουμε το χώρο περισσότερο. Είναι αστεία. Και... Ναι, αυτό θέλω να απαντήσετε σε αυτό. Πώς να το ακούστε. Και θέλω να μου πείτε και ότι λέει και ειδικά το κίνημα αλλαγής, όλοι και το ποτάμι έχει αντιδράσει ο κ. Μαυροτάς, αλλά και το κίνημα αλλαγής, ότι ήρθαν και πάρα πολλές διατάξεις άσχετες
που δεν ήταν στη δημόσια διαβούλευση. Δηλαδή μπήκαν ξαφνικά. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει νομοσχέδιο, κυρία Κοντογιώργη, το οποίο να μην κουβαλάει και μία μικρή ουρά. Ναι. Εντάξει, δεν υπάρχει άλλο νομοσχέδιο. Εκεί όμως για όλου κρύβεται στι λεπτομέρειε. Οι διατάξει αυτέ όμω είναι ελάχιστον σημασία και δεν άπτονται του δεν βασικού είναι, δεν κορμού είναι του νομοσχεδίου. Του νομοσχεδίου. Τώρα άκουσα τον κύριο Μαυροδότη, ήταν πολύ σεβασμό. Χθε όλου του άκουσα. Δεν είναι τα πράγματα ακριβώς έτσι. Τώρα, τα περί κομματικοποίηση του κράτους από τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ που είχαν αλώσει συριολεκτικά την εκπαίδευση, ακούγονται τουλάχιστον αστεία. Θέλω να σας πω κάτι. Σήμερα, με στοιχεία τα οποία δεν επιδέχονται αμφισβήτησης, οι διευθυντές των σχολικών μονάδων και οι διευθυντές εκπαίδευσης, οι συνάδελφοί μου, είναι στη συντριπτική πλειοψηφία άνθρωποι που προέρχονται ή στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Και καλά κάνουν. Και το λέω αυτό έχοντας πλήρη επίγνωση των λόγων μου. Ναι. Και αυτοί που με ακούνε και με ξέρουν, δεν συζητώ στην Ήπειρο αλλά και αλλού, γιατί είχα πολλά χρόνια, έχω πολλά χρόνια σε αυτό το χώρο, γνωριζόμαστε μεταξύ μας, το ξέρουν και αυτοί καλύτερα από όλους. Άλλωστε, εγώ δεν θεωρώ ότι είναι κομματικά στελέχη. Εγώ θεωρώ ότι είναι επαγγελματίες της εκπαίδευσης, συνάδελφοί μου. Δεν υπάρχει κανένας τέτοιος τρόπος, κανένας μηχανισμός μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο που να επιχειρεί ή να θεσμοθετείται, γιατί θα θεσμοθετούμε, που να μπορέσει να επιτύχει κάτι τέτοιο. Άλλωστε δεν υπάρχουν τόσο πολλοί ΣΥΡΙΖΕΙ που να καίγονται να πάνε σε αυτές τις θέσεις και αυτό σας το λέω έχοντας πλήρη επίγνωση. Και επανέρχομαι στην προηγούμενη τοποθέτησή μου ότι οι διευθυντές, περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευση, η πυραμίδα δηλαδή της διοίκησης στο χαμηλό και μέσο βαθμό, οι άνθρωποι αυτοί θα επιλέγονται πλέον από ΣΕΠ. Ωραία. Τι δεν καταλαβαίνω. Θα το δούμε γιατί έχει αλλιώς. Δεν το λέω για εσάς, είναι ρητορικό τώρα. Βεβαίως, σεβαστό. Θα το δούμε σχεδόν στη σημερινή συνεδρία της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, που θα έρθουν και οι φορείς και είναι πολύ σημαντική η τοποθέτηση των εξωκοινοβουλευτικών φορέων πάντα στα νομοσχέδια. Να δούμε και τις αντιρρήσεις τους και που συμφωνούν και τι προσθήκες θέλουν να κάνουν. Θέλω λίγο να πάμε σήμερα. Έχουμε και ένα άλλο θέμα. Θα γίνει ενημέρωση από τους 6 αρμόδιους υπουργούς στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για το πού πάμε με την αξιολόγηση, στην τέταρτη, πόσα προαπαιτούμενα έχουν καταφέρει να υλοποιηθούν. Ποια είναι αυτά, να ξέρετε κι εσείς, ποια είναι τα προαπαιτούμενα. Είναι μια διαδικασία η οποία είχε προγραμματιστεί από το οργανωτικό του ΣΥΡΙΖΑ. Η οποία συνήθισε στο εξής, ότι στο τέλος αυτής της διαδικασίας, της αξιολόγησης, τελευταίας αξιολόγησης, μία σειρά προαπαιτούμενων μεγάλη σημασία, αλλά όχι σαν αυτά τα οποία έχουμε γνωρίσει, τα οποία είχαν εν πολύ επηρεάσει καταλυτικά και καθοριστικά τις ζωές όλων μας, πρόκειται να έρθουν προς ψήφιση. Έτσι λοιπόν, όπως γινόταν πάντα τα 3,5 τελευταία χρόνια περίπου, υπάρχει μία ενημέρωση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, της κοινοβουλευτικής ομάδας μας, από 6 υπουργούς, οι οποίοι είναι εργασίας, ανάπτυξης, οι εμπλεκόμενοι με τα προαπαιτούμενα, πρόνοιας κλπ. Οικονομίας, οι εμπλεκόμενοι κατά βάση με τα προαπαιτούμενα. Αυτό ακριβώς γίνεται και τώρα. Πάντα γινόταν, δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται. Έχετε κάποιο προβληματισμό ή ανησυχείτε μήπως θα έρθουν νέα μέτρα σε αυτά, νέα μέτρα, ουρές από τα μέτρα που ήδη έχετε ψηφίσει? Θα ξαναψηφίσετε ίσως πάλι περικοπές σε συντάξεις από 1η-1η-19, το αφορολόγητο δηλαδή, όλα αυτά θα ξανάρθουν προς ψήφιση και ίσως προσθεθούν και άλλα πράγματα? Όχι, 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 όχι. Το θα ξανάρθουν προς ψήφιση τώρα μου το βάζετε εσείς ως ιδέα, δεν νομίζω όμως ότι υπάρχει τέτοιο θέμα και δεν έχει άλλα μέτρα οικονομικού χαρακτήρα. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση, εδώ που φτάσαμε, ψηφίσαμε αρκετά πολλά και υπόδεινα και για τη συντάξη και για το φορολόγητο. Το ζήτημα είναι πώς θα μπορέσουμε να δούμε με ποια διαδικασία αυτά θα μπορέσουν, είναι δυνατόν να αυληθούν. Mm-hmm. Αυτό όμως το οποίο κάνουμε σήμερα το απόγευμα είναι μια συζήτηση που αφορά στα μέτρα που έρχονται τις επόμενες μέρες. Εκτιμώ ότι θα είναι μέχρι τις 15-17 του είναι μήνα. Είναι πολλά πάντως, κύριε Στέφο, 88 προαπαιτούμενα να προλάβουμε είναι μέχρι πολλά, το είναι. Πάντα ήταν πολλά και πάντα, τέλος πάντων, και πάντα ήταν πολύ δύσκολη αυτή η διαδικασία. Αυτό το οποίο εμάς αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει είναι ο ορίζοντας εξόδου από τη χώρα, που είναι πολύ κοντά, και το πώς θα οικοδομήσουμε, και όχι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, πώς θα οικοδομήσει ο ελληνικός λαός όλοι μας την επόμενη μέρα αυτής της χώρας. Μάλιστα.
Ακούσαμε λοιπόν την άποψη της κυβέρνησης, κυρία Στέφο, πάνω στα δύο βασικά θέματα που είναι το θέμα του Υπουργείου, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, από τα πρώτα προαπαιτούμενα που έρχεται στη Βουλή, γι' αυτό συζητάμε κιόλας και φυσικά και η ενημέρωσή σας για τα προαπαιτούμενα. Θα έχουμε σε λίγο και τον κύριο Φορτζάκη να ακούσουμε και την άποψη της αντιπολίτευσης, πάντα αντικειμενικά και με ψυχραιμία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσταν μαζί μας εδώ στην πρωινή ανάγνωση και συζητήσαμε. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Πάμε να δούμε τώρα τον κοινοβουλευτικό έλεγχο το χθεσινό, τις επίκαιρες ερωτήσεις που κατέθεσαν οι βουλευτές προς τους υπουργούς τοπικού ενδιαφέροντος αλλά και όχι μόνο. Για τα αυξημένα ποσοστά κεσαρικών τομών στην Ελλάδα, ρώτησε τον Υπουργό Υγείας ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Μανιός, επισημένοντας πως στη χώρα μας το 56% των τοκετών γίνονται όχι φυσιολογικά αλλά με κεσαρική, αν και το αντίστοιχο ποσοστό που εγκρίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν ξεπερνάει το 16%. Θέλησε να πληροφορηθεί λοιπόν σε ποιες ενέργειες θα προβεί η πολιτεία για να αναχαιτήσει αυτή την ακριβή για το σύστημα υγείας πρωτιά, που επιπλέον, όταν δεν υπαγορεύεται από έναν δύσκολο τοκετό, θέτει σε έναν χειρουργικό κίνδυνο τις γυναίκες και τα νεογέννητα. Απαντώντας, ο κ. Ξανθός ενημέρωσε πως μετά από εκτενή διάλογο με την ιατρική κοινότητα, οι διοικήσεις των νοσοκομείων θα ελέγχουν πλέον και θα ζητούν από τους μαιευτήρες την τεκμηρίωση της ανάγκης προσφυγής σε κεσαρική τομή στον εκάστοτε τοκετό. Επίσης, ο Υπουργός Υγείας έδωσε έμφαση σε καμπάνιες που προγραμματίζονται, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των γυναικών στο θέμα, αλλά και στην ανάπτυξη δικτύου ΜΕΟΝ που μπορούν από τον ίδιο τους το ρόλο να συμβάλλουν αποφασιστικά στην πιστή εφαρμογή διεθνών προδιαγραφών και πρωτοκόλων. Ο άλλος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Μπάρκας, επεσήμανε σε επίκαιρη ερώτησή του προς τον Υπουργό Υγείας και αυτός επίγουσες ανάγκες στελέχωσης των κέντρων υγείας Πάργας, Καναλακίου και Φιλιππιάδας του νομού Πρεβέζης. Ο κ. Ξανθός εξήγησε πως πρώτη στο μέλημα του Υπουργείου είναι να σταθεί όρθιο και λειτουργικό το νοσοκομείο της Πρέβεζας, δεδομένων των δυσκολιών στελέχωσης των κέντρων υγείας εξαιτίας, όπως όλη την Ελλάδα, της διαρροής στο εξωτερικό 18.000 γιατρών, αλλά και της απροθυμίας να εγκατασταθούν οι γιατροί σε δυσπρόσιτες περιοχές. Στόχος μας είναι, βεβαίως ο Υπουργός, να δημιουργήσουμε μια ευστάθεια λειτουργία στο νοσοκομείο, αλλά και στα όμορα κέντρα υγείας, με εμβαλωματικές λύσεις ενίοτε, αλλά συχνά, προσφέροντας ισχυρά κίνητρα για μονιμότερη κάλυψη των κενών θέσεων. Γι' αυτό και δημιουργούμε έναν μηχανισμό έγκαιρης κάλυψης στον τομέα υγείας σε κάθε περιφέρεια, είπε ο κ. Ξανθός, ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε τα μεγαλύτερα κενά αυτή την τουριστική περίοδο. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Κατσαφάδος, αναφέρθηκε από την πλευρά του σε ουσιαστικές ιατρικές ελλείψεις στην Αίγινα, με τους 70.000 κατοίκους, σε ειδικότητες όπως του ορθοπαιδικού, του οφθαλμιάτρου, του οριλά και του γυναικολόγου, υπενθυμίζοντας τον πρόσφατο θάνατο νέου ανθρώπου στην άσφαλτο μετά αναμονή μιας ώρας, αφού δεν υπήρχε οδηγός ασθενοφόρου. Ο Υπουργός κ. Ξανθός αντέτεινε πως το Κέντρο Υγείας Αίγινας έχει αξιοπρεπή στελέχωση 10 γιατρών, όμως επειδή καλύπτει μεγάλο πληθυσμό, θέλει πράγματι μια ειδική μέρημνα, ειδικά στη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Ενημέρωσε πάντως πως αυτές τις μέρες αναλαμβάνει στην Αίγινα παιδίατρος με τριετή θητεία, ενώ οι θέσεις οριλά και οφθαλμιάτρου θα καλυφθούν το καλοκαίρι από τη δεύτερη, είπε. Την ενίσχυση με ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό των μονάδων υγείας του νομού Λακωνίας ζήτησε με επίκαιρη ερώτησή του και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Αθανάσιος Δαβάκης. Απαντώντας του, ο αναπληρωτής υγείας κ. Πολάκης ενημέρωσε τόσο για την αυξημένη χρηματοδότηση που παρασχέθηκε στις δομές υγείας στην περιοχή, όσο και για τις 21 προσλήψεις που ήδη έγιναν, ενώ επίκυνται και άλλες, κατά τρόπο που καλύπτονται πλέον πλήρως οι ανάγκες της περιοχής, όπως ο αναπληρωτής υπογράμμισε. Η ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ Γιώργου Λαμπρούλη για τους επιτυχόντες στο διαγωνισμό οκταμίνου στους τομείς καθαριότητας στα δύο νοσοκομεία Λάρισας προκάλεσε την έντονη αντίδραση του αναπληρωτή υπουργού κ. Πολάκη, που εξήγησε πως ορισμένες δικαστικές αποφάσεις, όπως συνέβη στο Γεννηματά αλλά και στο Αττικό, μπλοκάρουν την βούληση του Υπουργείου να προσλάβει συμβασιούχους με καλύτερη αμοιβή αλλά και κέρδος για τα νοσοκομεία από ό,τι πληρώνουν στους εργολάβους, με το επιχείρημα των δικαστών ότι βλάπτονται τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Ο κ. Πολάκης κατήγγειλε με την ευκαιρία την αναστολή διαγωνισμού που είχε προκηρυχθεί της χρηματοδότησης από την περιφέρεια του έγκαιρου υψηλής τεχνολογίας αναγκαίου εξοπλισμού δημόσιων νοσοκομείων στην Αττική, ύστερα από δικαστική απόφαση λόγω ενστάσεων που υπέβαλαν δύο εταιρείες, εκ των οποίων η μία η Siemens. Θα χρησιμοποιήσω τον υπόλοιπο χρόνο για να καταγγείλω δημόσια κάτι το οποίο έγινε χτες με την ανεξάρτητη αρχή προδικαστικών προσφυγών. Διότι πραγματικά είναι να τραβάς τα μαλλιά της κεφαλής σου. Ξέρετε
ότι για πρώτη φορά υπήρξε με νομοθετική ρύθμιση η δυνατότητα σε περιφέρεια, στην αυτοδιοίκηση, να χρηματοδοτήσει από ίδιους πόρους εξοπλισμό νοσοκομείων. Εξοπλισμό νοσοκομείων. Και μιλάω για τη μεγάλη προγραμματική σύμβαση που κάναμε ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια με την περιφέρεια Αττικής και την προκήρυξη του διαγωνισμού, ο οποίος είναι στη φάση ανοίγματος προσφορών, στη φάση ανοίγματος προσφορών, που έχει ολοκληρώθηκε δηλαδή, παρά το ότι λυτή και δεμένη μπήκαν ένα χρόνο τώρα, να μην γίνει αυτός ο διαγωνισμός, με 40,6 εκατομμύρια ευρώ, για να εξοπλιστούν όλα τα νοσοκομεία της Αττικής με πολύ σοβαρό εξοπλισμό, που αυξάνει τη δυναμικότητα του δημόσιου συστήματος υγείας και μάλιστα κάποια μηχανήματα πρώτη φορά μπαίνουν στο δημόσιο σύστημα υγείας. Όπως το σύστημα CyberKnife, το σύστημα κτηνοχειρουργικής που μπαίνει στην οίκια, τα PET scan, τα κυκλοτρόνια που παράγουν το ραδιοφάρμακο κτλ. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι εχθές, με μια προκλητική απόφαση, ένα τμήμα τριμελές της ανεξάρτητης αρχής προδικαστικών προσφυγών έδωσε αναστολή στη συνέχιση του διαγωνισμού λόγω των ενστάσεων που κατέθεσαν δύο εταιρείες, η GE και η Siemens, και η Siemens, έτσι, και θράσος η Siemens. Πρωινή ανάγνωση, συνεχίζουμε εδώ την συζήτησή μας τώρα με τον επόμενο καλεσμένο μας, τον κύριο Θόδωρο Φορτσάκη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Επικρατείας. Καλή σας ημέρα, κύριε Φορτσάκη. Καλημέρα, κύριε Κοντογερή. Λοιπόν, είστε το χώρο, προέρχεστε από το χώρο της εκπαίδευσης και τον ξέρετε πάρα πολύ καλά, στη άλλη βαθμίδα βέβαια. Έχουμε αυτό τώρα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που έφερε ο κ. Γαβρόγλου, που αφορά στην ουσία τη διοίκηση. Αφορά αλλαγές στη διοίκηση της εκπαίδευσης. Γιατί η Νέα Δημοκρατία λέει πως πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που αλλάζει ριζικά τη ραχοκαλιά της εκπαιδευτικής διοίκησης και το σύνολο του εκπαιδευτικού φάσματος. Θα σας πω τη γνώμη μου, κύριε Κοντογιώργη, να κάνω μια διευκρίνηση. Ναι. Ότι ήμουνα στην εκπαίδευση σε επίπεδο πανεπιστημιακό και άσκησα για πολλά χρόνια διοικητικά καθήκοντα και σαν πρόεδρος και σαν πρίτανης. Αλλά έχω μεγάλη σχέση και με τη μέση εκπαίδευση, γιατί πάρα πολλά χρόνια τώρα προεδρεύω του σωματείου, το οποίο είναι ιδιοκτήτης του Γαλλοελληνικού Σχολείου της Αγίας Παρασκευής, το οποίο έχει και γαλλικό και ελληνικό νηπιαγωγείο, δημοτικό και γυμνάσιο και λύκειο. Άρα, και επομένως παρακολουθούμε πολύ κοντά τα θέματα της μέσης εκπαίδευσης, τα οποία τα θεωρώ εξαιρετικά σοβαρά, για να μην σας πω πιο σοβαρά και από τα πανεπιστημιακά, διότι εκεί διαμορφώνουν τα παιδιά μας την νοοτροπία τους, εκεί αποκτούν τις βασικές τους γνώσεις και εκεί διαμορφώνονται και σαν πολίτες. Επομένως, είναι πραγματικά σημαντικό να προσέξουμε πάρα πολύ την κατώτερη, τη λεγόμενη κατώτερη, που κάθε άλλο παρά κατώτερη είναι. Η βάση για και την τη μέση εκπαίδευση. Μάλιστα. Αυτές τις μέρες, από χθες ειδικότερα, έχουμε συζήτηση στη Βουλή, μπήκε στην αρμόδια επιτροπή, ένα νομοσχέδιο τεραστίων διαστάσεων, το οποίο είχε έρθει πριν από 2 μήνες περίπου, διαρθρωμένο σε 56 άρθρα, αν θυμάμαι καλά, και ξανάρθε τώρα με τα διπλάσια άρθρα. Ήρθε ένα κείμενο της τάξης των 500 σελίδων, το οποίο θα πρέπει να αναγνώσουν οι βουλευτές, να το καταλάβουν και να το συζητήσουν και να το ψηφίσουν σε διάστημα 3 ημερών, χωρίς να έχουν φυσικά το χρόνο και την απόσταση που επιβάλλεται, για να καταλάβουν περί τίνος πρόκειται. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ένα τέτοιο νομοσχέδιο να συζητείται με διαδικασία κατεπήγοντος. Το κατεπήγον είναι μια ειδική διαδικασία που αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση ειδικών αναγκών που δεν συντρέχουν εδώ. Βέβαια, είναι μέσα στα προαπαιτούμενα αυτό το νομοσχέδιο, κύριε Φορτσάκη, όπως ξέρετε και εσείς πάρα πολύ καλά. Οπότε πρέπει να προλάβει και το αρμόδιο Υπουργείο και η κυβέρνηση να το ολοκληρώσει και να το θεσπίσει και να το νομοθετήσει. Μόνο, κύριε Κοντογιώργη, που τα προαπαιτούμενα αυτά τα ξέρουμε εδώ και πολλούς μήνες και θα έπρεπε από πολλούς μήνες να έχει γίνει αυτή η συζήτηση. Η παιδεία θέλει ηρεμία, δεν θέλει φανατισμό, θέλει ανταλλαγή απόψεων και θέλει να υπάρχει και μια βάση συνενετική. Διότι ό,τι κάνει ο ένας θα το ξυλώνει ο άλλος, αν υπάρχει μια ελάχιστη συνενετική βάση. Εδώ τώρα τι γίνεται, εδώ στην πραγματικότητα, για να πούμε την αλήθεια, επειδή άκουσα και τον συνάδελφό μου, τον κύριο Στέφο, που μιλούσε προηγουμένως, στην πραγματικότητα έχουμε μια τεράστια προσπάθεια μιας κυβέρνησης η οποία βλέπει ότι εξαντλείται ο χρόνος τον οποίο έχει για κυβερνητική θητεία, γιατί κακά τα ψέματα ο χρόνος εξαντλείται και ξέρουμε όλοι ότι σε ένα χρόνο, 1,5 το πολύ από σήμερα, αυτή η κυβέρνηση δεν θα είναι εκεί, ακόμα και αν η Νέα Δημοκρατία δεν κάνει κυβέρνηση μόνη της. Προσπαθεί λοιπόν τώρα στην πραγματικότητα να αλώσει τις δομές της μέσης εκπαίδευσης και να δημιουργήσει μια κατάσταση όπου θα έχει προεξάρχοντα ρόλο ο ΣΥΡΙΖΑ στην διαμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος. Τι κάνει;
πρώτα-πρώτα καταργεί τους σχολικούς συμβούλους. Δηλαδή καταργεί τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι είναι κοντά στο μαθητή, είναι εκείνοι οι οποίοι αντιλαμβάνονται τα προβλήματα και είναι εκείνοι οι οποίοι είναι σε θέση και να συμβουλεύσουν, αλλά και να παράγουν προς τα πάνω τα προβλήματα του σχολείου, ώστε να μπορέσει η διοίκηση να τα λάβει υπόψη και να τα αντιμετωπίσει. Ναι. Μία ολόκληρη σειρά αποδομές, τεράστια σειρά, την καταργούν και δημιουργούν γραφειοκρατικές δομές εξαιρετικά δυσκίνητες σε επίπεδο περιφέρειας, δηλαδή σε μεγάλη απόσταση από το σχολείο. Και επομένως δημιουργείται ένα τείχος ανάμεσα στην πραγματική ζωή του σχολείου και στην καθημερινότητά του και στη διοίκηση, η οποία πλέον ασκείται από πάνω. Σημειώστε ότι όλη η συμμετοχή των ατόμων στις επιτροπές αυτές αποφασίζεται πλέον από πάνω προς τα κάτω, με αποτέλεσμα, όπως το ξέρουμε ήδη, οι εκλογές των διευθυντών και των περιφερειακών διευθυντών να ελέγχονται ουσιαστικά κομματικά και επομένως εγκαθίσταται σε όλο το σύστημα μια κομματική γραμμή. Άρα αυτό λέτε, και η Νέα Δημοκρατία λέει πως εδώ επιχειρείται μια κομματικοποίηση της παιδείας. Είναι ένα γεγονός το οποίο το καταλαβαίνει ο καθένας, διαβάζοντας και μόνο τους τίτλους του νομοσχεδίου, το καταλαβαίνει. Ολόκληρη η δομή της μέσης εκπαίδευσης διαμορφώνεται για να εξυπηρετήσει τον κομματικό μηχανισμό του ΣΥΡΙΖΑ. Και θα ήθελα να προσθέσω, κύριε Κοντογιάρη, αν μου επιτρέπετε, ότι υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο είναι συμβολικό. Καταργείται ουσιαστικά η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι καλούνται να αξιολογήσουν όλους τους άλλους, ξεκινώντας από τους μαθητές, δεν αξιολογούνται ήδη. Αυτό είναι μια κατάσταση απαράδεκτη. Το Υπουργείο Παιδείας λέει καταργείται η διάταξη, το προεδρικό διάταγμα της Νέας Δημοκρατίας που αφορούσε την τιμωρητική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, δηλαδή αξιολόγηση και απόλυση. Ενώ τώρα αυτή η νομοθετική ρύθμιση που φέρνει το Υπουργείο Παιδείας μιλάει για μια αξιολόγηση σε επίπεδο σχολικού συγκροτήματος, συλλογικά, όχι μόνο από τον διευθυντή και τους δασκάλους και με άλλους παράγοντες μέσα, από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι είπε ο κύριος Στέφος, που παίζουν ρόλο σε σχέση με το συγκρότημα το σχολικό. Να διευκρινίσουμε δύο πράγματα. Ναι. Πρώτα-πρώτα, σε σχέση με τη σημερινή αξιολόγηση, έτσι όπως αυτή οργανώνεται με το σημερινό νομοσχέδιο, είναι μια αξιολόγηση η οποία θα γίνεται σε μεγάλο βαθμό ανώνυμα και η οποία θα πνίγεται μέσα σε μια συλλογικότητα. Δηλαδή, δεν θα ξέρουμε ακριβώς ποιος είναι ο ρόλος του καθενός σε αυτή την αξιολόγηση. Ούτε και θα ξέρουμε ποιος αξιολογείται. Έχουμε στην πραγματικότητα ένα είδος κουκουλοφόρων, αν με επιτρέπετε να το πω. Δεν είναι κουκουλοφόροι, ναι, αλλά είναι μια ανώνυμη κατάσταση η οποία οδηγεί την αξιολόγηση σε μια πλήρη απαξία. Τώρα, για το παρελθόν, θέλω να σας πω ότι ουδέποτε η αξιολόγηση υπήρξε τιμωρητική. Γιατί πρέπει να καταλάβουν οι ακροατές μας ότι άλλο πράγμα είναι η παράβαση των υποχρεώσεων, οπότε έχουμε πειθαρχικό αδίκημα, το οποίο μπορεί ενδεχομένως να οδηγήσει και στην απόλυση. Mm-hmm. Έχουμε έναν καθηγητή, ο οποίος δεν έρχεται στα μαθήματά του ποτέ. Θα οδηγηθεί σε πειθαρχική διαδικασία και ενδεχομένως, mm-hmm, αν είναι αδικαιολόγητος, θα απολυθεί. Σωστό είναι. Η αξιολόγηση δεν έχει σκοπό να υποκαταστήσει την πειθαρχική διαδικασία. Αν κάποιος υποπίπτει σε πειθαρχικά παραπτώματα, εκεί θα υποστεί τις πειθαρχικές κυρώσεις. Η αξιολόγηση έχει σκοπό να διαγνώσει την ικανότητα του εκπαιδευτικού να συμμετέχει στο εκπαιδευτικό σύστημα και να τον βοηθήσει να αντιληφθεί τα κενά τα οποία υπάρχουν ενδεχομένως και να τον οδηγήσει να τα αναπληρώσει και να τα βελτιώσει. Δεν έχει κανένα τιμωρητικό χαρακτήρα. Όλο αυτό που απολύτως κανένα. Για το παρελθόν, πολύ ωραία. Ίσχυε, κύριε Φορτσάκη, θέλω να πω αυτή η φιλοσοφία, αυτή η λογική για την αξιολόγηση διαχρονικά στον χώρο της παιδείας σε όλες τις βαθμίδες. Εμένα μου αρέσει να είμαι ειλικρινής, κύριε Κοντογιώργη. Υπήρξε αξιολόγηση πραγματικά. Θα σας απαντήσω. Εμένα μου αρέσει να είμαι ειλικρινής. Η αξιολόγηση δεν λειτουργήσε μέχρι τώρα όπως θα έπρεπε και θα σας πω με μεγάλη ειλικρίνεια ότι και από άποψη κομματική τα κόμματα που δίκησαν την Ελλάδα μέχρι σήμερα, από το 1975 και μετά, σε αρκετό βαθμό λειτουργήσαν και αυτά κομματικά. Mm-hmm. Θα μου πείτε καλά, αφού τα κόμματα αυτά λειτουργήσαν κομματικά και το, ναι, λες. Γιατί τώρα γιατί διαμαρτύρεσαι σήμερα ακριβώς? Γιατί έχει έρθει η ώρα. Πρώτα-πρώτα δεν έγινε ποτέ σε αυτή την έκταση. Δηλαδή η έκταση της κομματικοποίησης ήταν πάρα πολύ μικρή σε σχέση με αυτό που γίνεται σήμερα. Κάκιστα γινότανε και δεν πρέπει να ξαναγίνει. Αλλά ήτανε απείρως μικρότερη από αυτό που γίνεται τώρα. Και δεύτερον, η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, mm-hmm, προσωπικά έχει δεσμευτεί ότι θα υπάρξει μια σημαντική αλλαγή, την οποία ζητάει και από τώρα. Λέμε ότι από εδώ και πέρα και οι αξιολογήσεις και οι κρίσεις στη μέση εκπαίδευση θα γίνονται από ένα όργανο ανεξάρτητο, το οποίο θα λειτουργεί στα πρότυπα του ΑΣΕΠ, δηλαδή χωρίς καμία κομματική παρέμβαση, δεν έχει καμία δουλειά να ανακατεύεται ούτε ο Υπουργός Παιδείας ούτε κανείς άλλος, για να μπορούμε να κάνουμε τη διάγνωση ποιοι εκπαιδευτικοί αξίζουν και ποιοι όχι. Και δεν μας ενδιαφέρει αν ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ, αν ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, αν ψηφίζουν ΚΚΚ. Εσείς πιστεύετε ότι θα μπορούσε πραγματικά να υπάρξει ένα σύστημα στη χώρα μας, όχι διάτρητο, που να μπορεί να αξιολογήσει τους εκπαιδευτικούς? Το πιστεύω, και το λέω γιατί εκεί το διάτρητο μπορεί να το βάλει το που θέλετε και να το ερμηνεύσετε όπως θέλετε, ακόμα και σήμερα, δηλαδή διαχρονικά.
Λέμε για αξιολόγηση, για εκπαίδευση, για εξέλιξη, για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, γιατί αυτός είναι ο σκοπός για να εκπαιδεύσουν και καλύτερα και τα παιδιά. Αλλά πάντα υπάρχουν κάπου συμφέροντα στην εκπαίδευση. Το πιστεύω, κύριε Κοντογιώργη, διότι πιστεύω ότι σήμερα το εκλογικό σώμα είναι πιο προχωρημένο από τον πολιτικό κόσμο. Δηλαδή, οι Έλληνες έχουν οριμάσει και θέλουν πια συστήματα αντικειμενικά και συστήματα αξιοκρατίας. Ναι. Τα πολιτικά κόμματα αυτό άργησαν να το καταλάβουν. Νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία το έχει καταλάβει και πιστεύω ότι θα προσπαθήσει να το κάνει και ότι σε μεγάλο βαθμό θα το πετύχει. Μάλιστα. Να αφήσουμε το θέμα αυτό της εκπαίδευσης και του νομοσχεδίου που είναι σε εξέλιξη στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής και την άλλη εβδομάδα να μένετε να γίνει και νόμος του κράτους. Να πάμε λίγο, θέλω, στο θέμα της ονομασίας των Σκοπίων. Εχθές ο κ. Κοντζιάς, μιλώντας στη συνέντευξη που έδωσε στην κρατική τηλεόραση, είπε πως είμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία. Δηλαδή τα πράγματα είναι θετικά. Θα ήθελα ένα σχόλιο από εσάς και πώς βλέπετε τη μέχρι τώρα διαπραγμάτευση που έχει γίνει. Εμείς, κύριε Κοντογιώργη, όπως το ξέρετε, δεν έχουμε μια επίσημη ενημέρωση για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Ό,τι διαβάζουμε, το διαβάζουμε από τις εφημερίδες και από τα σχόλια τα οποία ακούγονται από εδώ και από εκεί και από τις κάποιες δηλώσεις των διαφόρων υπουργών, οι οποίες είναι σε μεγάλο βαθμό και μεταξύ τους αντιφατικές. Επομένως, δεν μπορώ να τοποθετηθώ σε κάτι το οποίο δεν γνωρίζω. Η Νέα Δημοκρατία υπήρξε εξ αρχής απολύτως σαφής και έχει θέσει ορισμένες προϋποθέσεις για να πει ότι θα στηρίξει τη λύση. Mm-hmm. Οι προϋποθέσεις είναι, πρώτον, να υπάρξει ένα όνομα το οποίο θα καθρεφτίζει την εγκατάλειψη της ιδέας του αλυτρωτισμού. Δεύτερον, να υπάρξει μια συνταγματική αλλαγή στη γείτονα χώρα η οποία θα υλοποιήσει αυτή την απεμπόληση του αλυτρωτισμού. Τρίτον, ότι θα υπάρξει μια λύση η οποία θα είναι συνολική και θα είναι έναντι των πάντων, δηλαδή ό,τι συμφωνήσουμε να γίνεται στο εξωτερικό της χώρας θα γίνεται και στο εξωτερικό. Και τέταρτον, που είναι πάρα πολύ βασικό και το οποίο φοβόμαστε ότι κινδυνεύει να μην γίνει, μια λύση άμεση, δηλαδή συνολική, που θα εφαρμοστεί τώρα. Όχι εμείς τώρα να δώσουμε αυτό που έχουμε και στη συνέχεια οι γείτονές μας να υπαναχωρήσουν. Αυτές λοιπόν οι προϋποθέσεις δεν ξέρω αν πληρούνται. Αν πληρούνται και αν μπορέσει η κυβέρνηση να πετύχει μια τέτοια συμφωνία, η Νέα Δημοκρατία νομίζω θα το στήριζε. Αλλά προς το παρόν δεν βλέπω κάτι τέτοιο να συμβαίνει. Και αυτό που με ανησυχεί πάρα πολύ είναι ότι διαπιστώνω δύο πράγματα. Mm-hmm. Πρώτον, διαπιστώνω ότι η κυβέρνηση αυτή την ώρα διαπραγματεύεται χωρίς να ξέρουμε στο όνομα ποιου διαπραγματεύεται, γιατί έχουμε μια μεγάλη διαφωνία εσωτερική κυβερνητική. Ξέρουμε ότι η κυβερνητική πλειοψηφία στηρίζεται στους ΑΝΕΛ, οι οποίοι ΑΝΕΛ έχουν κάθετα και οριζόντια διακηρύξει ότι η συμφωνία δεν θέλουν. Άρα, ως τι διαπραγματεύεται η κυβέρνηση, ως κυβέρνηση, μα δεν συμφωνεί. Και δεύτερον, επομένως υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών νομιμοποίησης αυτής της διαπραγμάτευσης. Mm-hmm. Και το δεύτερο είναι ότι δυστυχώς η κυβέρνηση δεν φρόντισε εγκαίρως να λάβει μέτρα ώστε να δημιουργήσει μια κατάσταση όπου οι Έλληνες πολίτες θα ενημερωνόντουσαν και οι πολιτικές δυνάμεις θα μπορούσαν με την αντίστοιχη και αυτές ενημέρωση να στηρίξουν μια εθνική προσπάθεια. Έχουμε λοιπόν ένα χειρισμό ο οποίος είναι αυθαίρετος και ο οποίος είναι σε μεγάλο βαθμό επικοινωνιακός και φοβάμαι πολύ ότι αποσκοπεί περισσότερο στο να προσποριστεί η κυβέρνηση ωφέλη που νομίζει ότι θα έχει κομματικά παρά στην εξυπηρέτηση του εθνικού σκοπού. Είναι προς όφελος της Ελλάδος να λύσει το ζήτημα του Σκοπιανού. Σας το λέω για να μην υπάρξει παρεξήγηση με την έννοια ότι λαϊκίζω αυτή τη στιγμή. Είναι προς όφελος της Ελλάδος. Θα πρέπει η Ελλάδα να το επιδιώξει. Να θυμόμαστε όμως ότι αυτή την ώρα δεν είμαστε εμείς οι επισπεύοντες, είναι οι γείτονες. Δεν λέω ότι πρέπει να στυλώσουμε τα πόδια, δεν λέω ότι πρέπει να είμαστε ακραίοι στις τοποθετήσεις μας, αλλά να θυμόμαστε ότι η ιστορία μας είναι ακόμα ζωντανή και ότι οι μάχες που δόθηκαν για τη Μακεδονία δεν έχουν ακόμα τελειώσει, διότι πολύ πρόσφατα στην ιστορία είχαμε ακόμα και κατοχή και προσάρτηση ελληνικών εδαφών από βόρειους γείτονες και ακόμα και σήμερα έχουμε διεκδικήσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμα λάβει το οριστικό τους τέλος. Τώρα, αυτές τις μέρες, με αφορμή το θέμα της διαπραγμάτευσης ονομασίας των Σκοπίων και γενικά της επίλυσης του θέματος με τη γειτονική χώρα, ετοιμάζονται να γίνουν σε 13 πόλεις της Ελλάδας συλλαλητήρια, κύριε Φορτσάκη. Εσείς αυτά τα βλέπετε θετικά? Θέλω να πω, πιστεύετε ότι μπορεί να βοηθήσουν προς μια κατεύθυνση, ότι βοηθάνε στην εικόνα που δίνουμε προς τα έξω και προς την Ευρώπη και προς την γειτονική χώρα και προς όλους αυτούς που διαπραγματεύονται για μας? Είναι καλά τα συλλαλητήρια? Η Νέα Δημοκρατία δηλαδή θα τα στηρίξει αυτή τη φορά? Τα συλλαλητήρια, κύριε Κοντογιώργη, όπως το ξέρουμε όλοι, είναι ένας ειρηνικός τρόπος διαδήλωσης και στήριξης ιδεών
και θέσεων τις οποίες στηρίζουν οι Έλληνες πολίτες. Mm-hmm. Είναι λοιπόν καλοδεχούμενα τα συλλαλητήρια, όποια και να είναι, όταν είναι ειρηνικά και όταν εντάσσονται μέσα στο δημοκρατικό τόξο. Καλωσορίζω λοιπόν και τα συλλαλητήρια αυτά, ιδίως μάλιστα λαμβάνοντας υπόψη ότι αναφέρονται σε ένα εξαιρετικά ευαίσθητο ζήτημα, το οποίο απασχολεί όλους τους Έλληνες και πάνω απ' όλους τους Μακεδόνες. Mm-hmm. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πολύ θετικό να έχουμε μια εκδήλωση με λαϊκή βάση ευρεία. Θεωρώ ότι είναι πολύ σωστό οι Έλληνες πολίτες να διαδηλώνουν και να εκδηλώνουν τις απόψεις τους, εφόσον πάντοτε, το ξαναλέω, το κάνουν ειρηνικά και μέσα στο πλαίσιο της δημοκρατικής νομιμότητας, και θεωρώ ότι είναι δικαίωμα απαραβίαστο του κάθε πολίτη να συμμετάσχει. Εγώ προσωπικά επέλεξα να μην πάω στα συλλαλητήρια που έγιναν πριν, γιατί εγώ είμαι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου και αισθάνομαι ότι το καθήκον μου είναι να στηρίξω τις θέσεις τις οποίες υποστηρίζω μέσα στο πλαίσιο της Βουλής. Mm-hmm. Δεν είναι η θέση μου να κατέβω στη διαδήλωση αυτή τη στιγμή. Όμως αντιλαμβάνομαι πλήρως ότι άλλοι συναδελφοί μου θέλουν να συμμετάσχουν και θεωρούν ότι είναι καθήκον τους να το κάνουν και δεν βλέπω κανένα λόγο να τους αρνηθώ αυτό το δικαίωμα. Σε κάθε θέση σας, κύριε Φωτσάκη, θέλω να πάμε στο θέμα τώρα. Αυτά τα θέματα θέλω να υπογραμμίσω, κύριε Κοντογιώργη, πρέπει να τα βλέπουμε με ψυχραιμία, όσο το δυνατόν από απόσταση, με την έννοια ότι πρέπει πάντοτε να ζυγίζουμε το υπέρ και το κατά, mm-hmm. διότι από μια συμφωνία κάτι θα κερδίσουμε, αλλά Βέβαια. Και κάτι θα δώσουμε. Πρέπει να δούμε λοιπόν αν αυτό που θα δώσουμε είναι αντίστοιχο με αυτό που θα κερδίσουμε. Και θα επιθυμούσα πάρα πολύ τα κόμματα να έχουν υιοθετήσει εξ αρχής μια διαφορετική θέση, δηλαδή μια θέση συνένεσης στη συζήτηση. Δυστυχώς η κυβέρνηση ακολούθησε μια πολιτική διχαστική στο σημείο αυτό και αυτό δημιούργησε και τη μεγάλη δυσκολία στην εννόηση. Πάμε λίγο στο θέμα της απελευθέρωσης των 8 Τούρκων στρατιωτικών που είχαμε χθες την είδηση, κύριε Φορτσάκη. Ήταν σφοδρή αντίδραση της Άγκυρας και του κυβερνητικού εκπροσώπου, λέγοντας μάλιστα πως η Ελλάδα προστατεύει και υποστηρίζει πραξικοπηματίες, τρομοκράτες, γκουλενιστές. Θεωρήσαμε το λόγο στα λέξη Τσίπρα είναι λόγος ανδρός. Και τώρα απειλούν και με απαγωγές. Θα ήθελα ένα σχόλιο για αυτό το θέμα, το οποίο, όπως βλέπουμε, εκκρεμεί. Στην Αδριανούπολη, εντωμεταξύ, στην διάρκεια κρατούνται οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί, και αυτό εκκρεμεί. Και δεν έχουμε και καμία εικόνα για κατηγορητήριο, για ημερομηνία δίκης, για το πόσο θα πάρει χρονικά και αυτή η υπόθεση. Έχουμε δύο υπόθεσεις παράλληλες και θα συμπληρώσω και θα κλείσω ότι αυτό το εκμεταλλεύεται και ο Ερντογάν σε μια φάση προεκλογική που βρίσκεται. Δυστυχώς, κύριε Κοντογιώργη, οι γείτονές μας οι Ανατολικοί συμπεριφέρονται κατά τρόπο ο οποίος δείχνει ότι δεν είναι πολιτισμένοι. Mm-hmm. Δεν είναι ούτε νομικά πολιτισμένοι, αλλά ούτε και στη δημοκρατική βάση που θα έπρεπε να λειτουργούν, δεν λειτουργούν. Αυτές οι δηλώσεις που ακούσαμε τελευταία για την απαγωγή από δικό μας έδαφο Τούρκων υπηκών mm-hmm. είναι το κερασάκι στην τούρτα. Έρχεται η Τουρκία, μια δύναμη η οποία υποτίθεται ότι είναι φιλική και η οποία συμμετέχει μαζί μας στο ΝΑΤΟ και συλλαμβάνει Έλληνες αξιωματικούς επειδή περάσανε 200 μέτρα, αν τα πέρασαν, στο τουρκικό έδαφος και τους κρατά αυθαίρετα, χωρίς να ξέρουμε για ποιο λόγο και χωρίς να ξέρουμε πώς θα τελειώσει αυτή η ιστορία. Mm-hmm. Η Ελλάδα πρέπει να αντιληφθεί ότι η γείτονά της έχει πλέον πάρει ένα δρόμο αυθαιρεσίας. Και πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη ότι αυτή η προοπτική στο μέλλον θα δυσκολέψει. Εμένα η γνώμη μου είναι ότι μετά τις εκλογές τα πράγματα θα χειροτερέψουν με την Τουρκία. Mm-hmm. Την Τουρκία τη θέλουμε για μια γείτονα ειρηνική και μια γείτονα με την οποία θα συνεργαστούμε. Όμως αν η Τουρκία δεν θέλει να μπει σε αυτό το πλαίσιο στη σχέση που εμείς επιθυμούμε να έχουμε μαζί της, εμείς θα πρέπει να θυμόμαστε ότι πρώτον δεν πρέπει ποτέ να υποτιμήσουμε την Τουρκία, η οποία είναι με τεράστια δύναμη, με ένα τεράστιο πληθυσμό, και δεύτερον ότι δεν πρέπει ποτέ να τη φοβόμαστε. Μάλιστα. Ούτε να την υποτιμάμε, ούτε να τη φοβόμαστε. Και αυτό σημαίνει με λίγα λόγια ότι πρέπει η Ελλάδα να ετοιμάζεται για κάθε ενδεχόμενο και να θυμάται ότι όταν η ειρηνική διαδικασία δεν αποδίδει, θα πρέπει να στηριχτούμε στις δυνάμεις μας για να στηρίξουμε το δίκαιο μας. Πώς όταν δεν αποδίδει η ειρηνική διαδικασία, όμως, τι θα μπορούσε να κάνει η χώρα, γιατί έχουμε ακούσει και φωνές από τη Νέα Δημοκρατία που θα έπρεπε, λένε, να είναι πιο επιθετική στην εξωτερική της πολιτική Ελλάδα, πιο άμεσα να απαντάει στις προκλήσεις και γενικότερα να δείξουμε μια άλλη στάση. Και όχι αυτή την ψύχρεμη και με απόσταση και με μια απόσταση από τα γεγονότα που γίνονται, γιατί μετά απαντάμε και μετά, ή ίσως τα αφήνουμε και να προσπεράσουν οι όποιες προκλητικές δηλώσεις και να μην δώσει η χώρα απαντήσεις. Η ψυχραιμία και η απόσταση είναι θετικό προσόν και πρέπει να υπάρχει προκειμένου να μην οδηγηθούμε σε καταστάσεις τις οποίες δεν έχουμε επιθυμήσει στην πραγματικότητα. Σε επεισόδια θερμά, φυσικά. Από ένα σημείο και πέρα όμως, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δυστυχώς η γειτονική χώρα αντιλαμβάνεται μόνο την έννοια της ισχύως. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να μελετήσει πολύ καλά η Ελλάδα πώς θα προβάλλει όλα
εκείνα τα διπλωματικά μέσα τα οποία έχει στη διάθεσή της, τα οποία είναι πολλά, ευτυχώς είναι πολλά, και διάφορα για να τα εξαντλήσει, για να μπορέσει να αντλήσει το μέγιστο δυνατό όφελος από αυτά. Και αν στο τέλος της ημέρας δεν μπορέσει να έχει όφελος από αυτά, θα πρέπει να σκεφτεί καλά πώς θα αντιδράσει κατά τρόπο ο οποίος να είναι περισσότερο αντιληπτός από την Τουρκία. Μάλιστα. Θέλω να πάμε και κλείνοντας, κύριε Φωτσάκη, και στον τομέα της οικονομίας, διότι μας απασχολεί. Εντός του Ιουνίου ολοκληρώνονται και τα τελευταία προαπαιτούμενα και το κλείσιμο της τέταρτης αξιολόγησης. Και πλέον η χώρα, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση και τους υπουργούς, οδεύει προς μια καθαρή έξοδο από τον Αύγουστο του 2018 και μετά. Και σε μια ανάπτυξη και σε μια ανάταση της οικονομίας. Η Νέα Δημοκρατία το αμφισβητεί κάτι τέτοιο, όπως και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ποια είναι τα στοιχεία που βλέπετε εσείς και αμφισβητείτε αυτή την καθαρή έξοδο? Ξέρετε, κύριε Κοντογιώργη, για μένα δεν μου αρέσει αυτή η συζήτηση για το αν βγαίνουμε ή δεν βγαίνουμε από το μνημόνιο. Mm-hmm. Εμένα με ενδιαφέρει να δω πώς η Ελλάδα θα πάει μπροστά. Ναι. Και βλέπω ότι αυτή την ώρα, ας ξεχάσουμε τη συζήτηση βγαίνω ή δεν βγαίνω από το μνημόνιο, ας δούμε τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Τον Αύγουστο το μνημόνιο που έχουμε υπογράψει εξαντλεί τη χρονική του ισχύ, επομένως από νομική άποψη τελειώνει. Από την άποψη αυτή λοιπόν, πράγματι βγαίνουμε από το μνημόνιο. Mm. Δεν βγαίνουμε όμως από τις μνημονιακές δεσμεύσεις, γιατί έχουμε αναλάβει μεγάλα βάρη οικονομικά, τα οποία ξεπερνούν τα 5-5,5 δισεκατομμύρια, θα μας βαραίνουν για πολλά χρόνια ακόμα, και έχουμε αναλάβει και μια σειρά υποχρεώσεων, οι οποίες θα είναι εξαιρετικά δύσκολες το να τις υπομείνουν εκείνοι οι οποίοι τις αναλαμβάνουν. Ναι. Συνταξιούχοι, μείωση αφορολογήτου, ένα υπερβολικό 3,5% για το προϋπολογισμό ως επιπλέον ποσό που πρέπει να εξοικονομούμε κλπ. Φοβάμαι ότι η μόνη πραγματική έξοδος που πετυχαίνουμε τον Αύγουστο είναι η έξοδος από τη φτηνή χρηματοδότηση. Γιατί μέχρι τώρα είχαμε αυτά τα απέσια μνημόνια, αλλά τουλάχιστον είχαμε φτηνή χρηματοδότηση. Αυτή την ώρα βγαίνουμε από τα μνημόνια, αλλά δεν βγαίνουμε στην αγορά με την εγγύηση ότι θα πετύχουμε ένα επιτόκιο το οποίο θα είναι λογικό. Διότι αν πρόκειται να επομιζόμαστε 4 και 5, ίσως και παραπάνω της 100, γιατί με όλα αυτά που γίνονται γύρω μας και ιδίως στην Ιταλία σήμερα, τα επιτόκια έχουν πάρει την πάνω βόλτα. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει στην πραγματικότητα ότι βαραίνουμε υπερβολικά τη νέα γενιά και δημιουργούμε βάρη τα οποία η νέα γενιά δεν θα μπορέσει να αντιμετωπίσει. Νομίζω λοιπόν ότι το πραγματικό ζητούμενο είναι να μπορέσει η Ελλάδα να βγει στην αγορά, να μπορέσει να διασφαλίσει μία δανειοδότηση η οποία να είναι φτηνή, εφάμιλη αυτού το οποίο είχε μέσα στο πλαίσιο των μνημονίων, και να μπορέσει να λειτουργήσει πλέον ως μία κανονική χώρα. Φοβάμαι ότι δεν θα το πετύχει παρά μόνο όταν τελειώσει επιτέλους με αυτές τις μεταρρυθμίσεις τις οποίες δεν κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, και όταν μπορέσει και πετύχει να προσελκύσει στη χώρα τις απαραίτητες επενδύσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και νέου πλούτου. Διάβασα τελευταία, και μάλιστα και στις σημερινές εφημερίδες, ότι ανακοινώθηκε αύξηση κατά 2,8 του ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο του 2018. Ναι. Δυστυχώς η αύξηση αυτή είναι ψευδεπίγραφη και οφείλεται όχι στην αύξηση του πραγματικού πλούτου της χώρας, αλλά στην περίφημη υπεραθέμαξη. Συγχρόνως διαβάζω ότι έχουμε 28,5% μείωση των επενδύσεων στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι η χώρα βρίσκεται σε μια κατάσταση εξαιρετικά οδυνηρή, διότι αντί να προσελκύσουμε επενδύσεις, έχουμε και μείωση των επιχειρήσεων. Έχουμε και μείωση των επενδύσεων. Έχουμε λοιπόν ένα πρόβλημα το οποίο είναι εξαιρετικά σοβαρό. Θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και να αλλάξει αμέσως το μείγμα δημοσιονομικής πολιτικής, το οποίο έχει οδηγήσει την οικονομία σε ασφυξία. Όποιος κυκλοφορεί στην αγορά ξέρει ότι δεν υπάρχει καθόλου ρευστότητα. Χωρίς ρευστότητα, η αγορά δεν μπορεί να λειτουργήσει. Κύριε Φουρτσάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας στην πρωινή γνώση και συζητήσαμε. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλά, καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια. Ημέρα, στο σημείο αυτό, πάμε να παρακολουθήσουμε τι έγινε σαν σήμερα στην πολιτική και κοινοβουλευτική ζωή της χώρας με πολύ ενδιαφέροντα ιστορικά γεγονότα, όπως θα επιμελείται ο Γιώργος Γαβαλάς. Σαν σήμερα το 1923 πραγματοποιείται νέα συνάντηση του Ελευθερίου Βενιζέλου με τον πληρεξούσιο της Τουρκίας Ισμέτιν Ονού για τη διευθέτηση των διαφωνιών που είχαν προκύψει κυρίως στο ζήτημα της αμνηστίας. Ένα μήνα αργότερα ο Ινονού, αδιαφορώντας για τους αλλογενείς και αλλόθρησκους πληθυσμούς, υπέγραψε τη συνθήκη της Λοζάνης που αποτέλεσε το μεγαλύτερο εδαφικό παζάρι του αιώνα, επιβάλλοντας την υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία. Θερμό επεισόδιο συνέβησαν σήμερα το 1934 στη Βουλή ανάμεσα στον Αλέξανδρο Παπαναστασίου, αρχηγό του Αγροτικού Εργατικού Κόμματος, και τον Γεώργιο Κονδύλη, υπουργό στρατιωτικών στην κυβέρνηση Παναγή Τσαλδάρη.
Ο Παπαναστασίου, που βρισκόταν στο Βήμα, κατηγόρησε τον Κονδύλι ως υπαίτιο της ματέωσης, της συνεννόησης μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης για τον εκλογικό νόμο. Ο Κονδύλης άρχισε να τον διακόπτει, ζητώντας εξηγήσεις, και πολύ γρήγορα η κατάσταση τέθηκε εκτός ελέγχου. Ο κονδυλικός βουλευτής Καρδίτσας, Δημήτριος Αναγνωστόπουλος, άρπαξε ένα διπλανό κάθισμα και το πέταξε προς το μέρος του Παπαναστασίου, τον οποίο και πέτυχε στο δεξιό μου. Ο Παπαναστασίου άρπαξε το ίδιο κάθισμα και το εξφενδώνησε προς το μέρος του Αναγνωστόπουλου, χωρίς να τον πετύχει. Αμέσως μετά η συμπλοκή γενικεύθηκε στην αίθουσα της Βουλής και το Προεδρείο εγκατέλειψε την αίθουσα. Το αποτέλεσμα του επεισοδίου ήταν να υποστεί ο Παπαναστασίου εξάρθρωση ώμου και να νοσηλευθεί για μερικές ημέρες. Αρχίζησαν σήμερα το 1972 στη Στοκχόλμη η πρώτη Παγκόσμια Σύνοδος για το Ανθρώπινο Περιβάλλον. Την ίδια μέρα Ελλάδα και Κίνα συνάπτουν διπλωματικές σχέσεις. Το 2006 οι δύο χώρες αναβάθμισαν τη σχέση τους σε στρατηγική εταιρική σχέση, αποβλέποντας την ανάπτυξη μιας σταθερά εξελισσόμενης, αμοιβαία υποφελούς και πολυεπίπεδης συνεργασίας. Η διοργάνωση με επιτυχία των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα το 2004 και στο Πεκίνο για πρώτη φορά το 2008 έδωσαν την ευκαιρία για ανταλλαγή επισκέψεων και τεχνογνωσίας, συμβάλλοντας σε στενότερη συνεργασία των δύο χωρών. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και σήμερα η πρωινή ανάγνωση από τον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας για μία ώρα. Μείνετε στη συχνότητά μας. Ακολουθεί στην ολομέλεια συζήτηση του νομοσχεδίου που αφορά το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Καλή σας ημέρα.